Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Cheat Sunday. Δεν ξέρω ποιο επεισόδιο είναι αυτό, μέχρι το 17 έχουμε ακόμα χρόνο για να κάνω τις εισαγωγές μου. Μαζί μας και σήμερα στην επεισοδιάρα ο αδελφός, ο σεφ της καρδιάς μας, ο σεφ ο δικός σας, κάνω αυτό το συχαμένο που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, ο Γιώργος, ο Τσούλης. Φυσικά μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο είναι και τα κρέατα Μπούμπας, διότι χωρίς τα κρέατα Μπούμπας δεν θα μπορούσαμε εδώ στο Cheat Sunday να φτιάξουμε ωραίες λαχταριστές συνταγές που έχουν βγει από αυτό εδώ το μυαλουδάκι. Και νομίζω είναι το τελευταίο επεισόδιο που κάνεις εσύ. Κάνω εισαγωγή βεβαίως, δεν ξέρω, μόλις πάει το νούμερο 17, μετά θα βάλουμε άλλο στοίχημα, είμαστε 17-24. Αγαπημένοι μου φίλοι, ένα είναι το ερώτημα. Τι θα φτιάξουμε σήμερα. Τι θα φτιάξουμε σήμερα είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι τι γίνεται όταν κάνουμε combine, όταν συνδυάζουμε δύο διαφορετικές κουλτούρες. Την ιταλική κουλτούρα και την ελληνική κουλτούρα. Οπ. Φτιάχνουμε ένα καλτσόνε με γύρο. Ξεκινάμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πια έχω γίνει. Έχεις δει με το επεισόδιο ότι αποκτώ και κάποιες γνώσεις βασικές μαγειρικής. Σωστά. Δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, okay. Νερό μέσα στο κάτω του μίξερ γίνεται και στο χέρι. Αλεύρι για όλες χρήσεις. Μαγιά. Ξηρή. Η μαγιά έχουμε πει τι κάνει. Βοηθάει να φουσκώσει το ζυμάρι. Το ζυμάρι. Αλευράκι για όλες χρήσεις. Και ελαιόλαδο. Δύο κουταλιές σούπας. Και αλατάκι. Θα πάω να πάρω δύο μήλους. Αν και κάπου εδώ είχα δει δύο μήλους που υπήρχαν. Και αφήνουμε το ζυμάρι να ζυμωθεί. Ναι. Θα σε πάω στο επεισόδιο που είχαμε γνωριστεί. Στο γύρο που είχαμε φτιάξει. Στο γύρο που είχαμε φτιάξει. Ωραία, ωραία. Αλλά θα το κάνουμε. Έτσι γνωριστήκαμε. Ναι. Λοιπόν, έχω χοιρινό λαιμό. Θα κόψουμε το λαιμό μας σε κάθετες φέτες. Βγάλουμε το ζυμάρι είναι έτοιμο. Και βάλτε εδώ στον μπολ αριστερά. Ναι. Να το βγάλω εννοώ με τα χέρια από εδώ ή όλο αυτό. Ναι, ξέρεις. 20 minutes later. Μπράβο! Μάθαμε πώς ανοίγουμε το μίξερ. Τι κάνεις, Μπράβο. Μπράβο, Νίκο. Αυτό ήθελα. Θα βάλω λίγο λαδάκι στο μπολ. Και το σκεπάζουμε με μία πετσέτα ή με μία μεμβράνη. Και το αφήνουμε να φουσκώσει το ζυμαράκι μας για μία μισή ωρίτσα έξω. Φέρε μου το άλλο μπολ. Ποιο μπολ? Το άλλο. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κόψει το λαιμό μας σε κάθετες φέτες. Μία. Το ρίχνουμε μέσα. Ωραία, ρίχνω μου υλικά μέσα. Ναι. Ρίγανη. Μέσα. Πάπρικα, καπνιστή. Βάλε, μπελτέ. Τέλεια. Ναι. Μουστάρδα στη σκόνη. Σκόρδο στη σκόνη. Σάχαρη. Για να πάρει ωραίο χρώμα. Γλυκάνισος. Αστεροειδής. Αστεροειδής γλυκάνισος, έτσι ξεκίνησε η φιλία μας. Και φυσικά εδώ έχουμε βεβαίως σόγια σος. Πάλεμε και λίγο λαδάκι. Τέλεια. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αν αυτό μπει στο ψυγείο, ποιος ο λόγος δηλαδή ότι εισέρχονται καλύτερα τα... Τα μυρωδικά μέσα στο κρέας μπαίνουν στο ψυγείο. Ακριβώς. Φαίνεται ο Νίκος ή μιλάει μια πόρτα. Φαίνομαι. Λοιπόν, ναι. Ζεσταίνει το τηγάνι μας, ρίξε μου λίγο λάδι. Ναι. Δεν έχω χέρια. Και πάμε να ψήσουμε το χοιρινό λαιμό μας. Θα το ψήσουμε. Ναι. Γιατί την άλλη φορά το είχαμε κάνει ψητό. Το είχαμε βάλει στο φούρνο με μήλα, και τέτοια. Τώρα εμείς δίνουμε στον κόσμο μια πιο γρήγορη ψήση. Πιο γρήγορη ψήση. Okay. Γιατί τώρα με το φούρνο ειλικρινά έχουμε και το ζυμάρι. Τρία επεισόδια μόνο η ΔΕΔΙΕΔΙ μας έχει στείλει, παιδιά. Τρία επεισόδια βλέπω παράπονα για τη ΔΕΗ και τέτοια. Έγραψε ένας φίλος φοβερό comment από κάτω στο μπρίσκετ. Γιώργο, αν ήταν να τον είχα το φούρνο 8 ώρες ανοιχτό, πήγαινα να φάω και στο Μονακό. Τότε έχω πληρώσει τη ΔΕΗ. Ναι, φοβερό comment. Λέει Γιώργο με 8 ώρες το φούρνο, λέει το τρώγα και στο Μονακό, λέει το πιάτο αυτό. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, τώρα ψήνουμε καλά το χοιρινό λαιμό μας χωρίς να το γυρνάμε συνεχώς για να μην πέσει θερμοκρασία του τηγανιού. Okay. Οπότε αναμένουμε να φουσκώσει το ζυμαράκι και μετά ψήνουμε. Okay. Λοιπόν, ο γύρος μας, μάλλον το χοιρινός λαιμός είναι έτοιμος. Το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει όπως βλέπετε. Ωραία, μυρίζει. Φανταστικά, Λοιπόν, και τι έχουμε κάνει, έχουμε βάλει, ελάτε μαζί μου, Άλεξ, έλα μαζί, έχω βάλει ένα ταψί του φούρνου μέσα
μέσα στο φούρνο για να μιμηθούμε τη φάση ενός φούρνου με πλάκες, πάνω και κάτω, με πέτρες. Οπότε εδώ πέρα πάνω το πυρώνουμε καλά στους 230 βαθμούς πάνω κάτω, ούτως ώστε να κουμπίσει η πίτσα εδώ πέρα και να ψηθεί. Το καλτσόνε. Το καλτσόνε, σωστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το γύρο να το κόψουμε. Θα σου δείξω ένα, πώς θα το κόψεις και μετά συνέχισε το επόμενο, εντάξει. Okay. Κόβουμε λεπτές κάθετες φετούλες. Ναι, λεπτές κάθετες φετούλες. Κοίτα, λεπτό, ε. Λεπτές κάθετες φετούλες, το κατάλαβα. Λεπτές κάθετες φετούλες. Λεπτές κάθετες φετούλες. Τόσο λεπτό. Λεπτές κάθετες φετούλες. Να είναι σαν γύρω. Λεπτές κάθετες φετούλες. Λεπτές κάθετες φετούλες. Σωστά. Λεπτές κάθετες φετούλες. Λεπτά. Λεπτές κάθετες φετούλες. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με το ζυμάρι μας μέχρι να κόψει σε λεπτές κάθετες φετούλες. Λεπτές κάθετες φετούλες. Λεπτές. Λοιπόν, το ζυμαράκι που σας δίνουμε είναι για δύο πίτσες. Οπότε, για δύο καλτσόνε δηλαδή. Θα κόψω στη μέση. Το ξανακάνουμε ένα ωραίο μπαλάκι. Δεν χρειάζεται αλεύρι ο πάγκος μας γιατί είναι ήδη αρκετά σφιχτό το ζυμάρι μας, οπότε δεν χρειάζεται να του βάλουμε παραπάνω αλευράκι. Οκ, κοιτάξτε, το βλέπετε, ούτε κολλάει στα χέρια. Και τώρα το ανοίγουμε σε στρογγυλό σχήμα. Λοιπόν, θα πάρω μια λαδόκολα, εδώ όπως είμαστε, και θα μεταφέρω το ζυμαράκι μου επάνω σε αυτήν. Το απλώνουμε. Τζατζίκι. Τζατζίκι. Α, βάλουμε τζατζίκι. Ναι, φίλε. Θα μπει στο φούρνο του τζατζίκι. Ναι. Δεν αλλοιώνεται, όχι. Όχι, θα γίνει. Κρεμά. Ναι. Πολύ ωραία. Βάλε μου γύρω. Ναι. Λεπτές κάθετες φετούλες. Φετούλες. Σε παρακαλώ. Όχι. Εντάξει. Ντομάτα. Ναι. Κρεμμυδάκι. Κοντά. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλο τρία, μα θέλουμε. Ναι. Μπορείς να βάζεις γραβιέρα. Γραβιέρα. Δεν θα αλμυρίσει πολύ. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε. Πιέζουμε καλά τις άκρες. Τέλεια. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Τι. Γιατί το κάνεις αυτό, για να φύγει ο αέρας. Ναι. Και από πάνω κι άλλο τυρί. Α! Ναι. Γιατί έτσι το κάνει και ο πατέρας μου. Α, έτσι το έκανε. Λοιπόν, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει προσφορά μόνο για καλτσόνε. Μόνο για καλτσόνε. Στην πίτσα Μιλάνο στο Εγάλο παίρνετε τηλέφωνο, είναι ενημερωμένος εκεί όταν σηκώνει τηλέφωνα και λέτε 10 και 10 προσφορά από το Cheat Sunday 20% στα καλτσόνε και αναψυκτικό δώρο από τον Γιώργαρο. Αναψυκτικό δώρο. Σωστά. Άναψε μου το φούρνο, προθερμασμένος 230 πάνω κάτω, πυρωμένο το σκεύος και θα ψήσουμε για κανένα τέταρτο με 20 λεπτά. Λοιπόν. Γιατί το κόβεις στη μέση να πάρουμε δύο κομμάτια ο καθένας. Ε, όχι, εντάξει. Γιατί άσο, το βγάλουμε σαν. Μισό. Μου επιτρέπεις. Ναι. Μυρίζει σουβλάκι. Λοιπόν, ξέρεις τι μυρίζει, αλλά έχει επειδή είναι ντομάτα και το κρεμμύδι το μιτιτάρε με την τεραναίο το ξέρεις τη γεύση. Να φάω μπορώ τώρα ή πρέπει να μέσα, να δει ο κόσμος στο μέσα, τον εσωτερικό κόσμο. Ε, καλό έτσι. Νικόλα! Ναι. Αφού κάναμε ό,τι να κάνουμε και κρύωσε λίγο, νομίζω. Ακόμα κρύει, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, η μαγιά. Μισό, η μαγιά ξέρετε ποια είναι εδώ. Ότι ακόμα και στη γωνία. Ακόμα και στη γωνία έχει πράγμα, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβε, έχει παντού. Πολύ ωραία, ε. Κρυμμ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 μ Δεν είναι πολύ ψωμί. Μερικά καλτσόνε στην άκρη έχουν πολύ. Ωραία. Φίλε και το τζατζίκι, εγώ δεν το περίμενα. Είναι σαν σος, σος κόρδου. Ρεάτινε. Είδε. Έχεις κάνει ζύμια από κάτω πίτσα σταλικής, πολύ λεπτή. Είναι λεπτό. Ναι. Αυτό έγινε γιατί την ανοίξαμε πλάστη και την ψήσαμε κατευθείαν. Δεν αφήσαμε να φουσκώσει ξανά το ζυμάρι, καταλαβαίνετε. Κορδούλουχο δάδιο. Ναι. Αυτό ήταν και το σημερινό Cheat Sunday. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όπως το ευχαριστηθήκαμε και εγώ με τον Νικόλα. Να την φτιάξετε συνταγή, να μας κάνετε tag και το κάνετε. Αυτό και προχθές μας κάνανε. Ναι, επειδή το τραγανό κοντόπουλο. Λοιπόν, like, share και subscribe. Θα τα πούμε επόμενο Σάββατο. Ω, καλά.